Γίνεται ακόμα συνεχής διέρευνα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει φύγει το συνεργείο να κάνει μια δεύτερη αυτοψία, γιατί το θέμα έχει αρκετή δυσκολία στο να εντοπίσει κανείς και να διαπιστώσει το πρόβλημα από πού προήλθε. Να το εντοπίσει, μπορεί να το εντοπίσει εύκολα, μυρίζει. Σε πάει απευθείας εκεί που υπάρχει το πρόβλημα. Μιλάμε για τον αποσελέμη, γιατί σήμερα έχουμε καινούριες καταγγελίες. Α, καινούρια δεδομένα, μάλιστα. Για άλλες περιοχές, δυστυχώς. Και ήδη τα συνεργεία έχουν φύγει για να πάνε να κάνουν αυτοψία. Α, συνδέεται, μισό λεπτό. Ρύπανση του αποσελέμη είναι Κατσίγαρος, έχει διαπιστωθεί? Όχι, Κατσίγαρος δεν έχει διαπιστωθεί ότι είναι. Απλά έχουν βάλει και το τμήμα χημίας του Πανεπιστημίου, που είναι συνεργάτης της περιφέρειας, με την έννοια επιστημονικός συνεργάτης, για να έχουμε και την δική τους άποψη. Και διενεργούμε και δεύτερη αυτοψία σήμερα με τη Διεύθυνση Διδασών. Έχουμε εντοπίσει κάποιον αγωγό που έχει αναλάβει τη Διεύθυνση Διδασών να διαπιστώσει από πού έρχεται. Ένας αγωγός που δημιουργεί λίματα. Προφανώς. Ή εν πάση περιπτώσει ρίχνει μέσα στο. Ναι, για να δικαιολογηθούν νεκρά ψάρια με πτηνά το τελευταίο διάστημα, έτσι όπως καταγράφονται. Ναι. Το ψάχνουν και με αυτοψίες και με τις αναλύσεις και σε συνεργασία, ξαναλέω, με το Πανεπιστήμιο και τις άλλες υπηρεσίες, να διαπιστώσουμε από πού είναι, τι είναι και αν μπορεί η αστυνομία να διαπιστώσει ποιος το έκανε, αν μπορεί να φανεί, για να υποβληθούν οι αντίστοιχες μελέτες. Έχει λοιπόν εντοπιστεί αγωγός, ο οποίος με τα κάθαρτά του, τα λίμματά του, δεν ξέρω τι ουσίες πιθανόν, μπορεί δεν να μπορώ είναι. Αν δεν το διαπιστώσουμε ότι από εκεί είναι, πάντως υπάρχει αγωγός, έχει ενημερωθεί τώρα και μέρες Λέτε, έχει εντοπιστεί από τη Διεύθυνση Δασών. Όχι, από εμάς έχει εντοπιστεί και ενημερώσαμε τη Διεύθυνση Δασών, η οποία θα πάει σήμερα ξανά εκεί, θα είναι και το λιμενικό, ναι. Και το λιμενικό θα είναι εκεί σήμερα για να κάνει την επιτόπια αυτοψία για να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει, τι έχει συμβεί εν πάση περιπτώσει, βάση και προλάβουμε να το αντιμετωπίσουμε όπως με όποιο τρόπο προβλέπεται από τους κανονισμούς. Ωραία. Απλά θέλω να πω ότι σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε για άλλες δυο πηγές ρύπανσης, μια στο Ίνι, στο μικρό φράγμα, και άλλη μια μόλις μα ειδοποίησαν τηλεφωνικά στο Μυλοπόταμο και έχουν ειδοποιηθεί και έχουν φύγει τα συνεργεία, θα πάνε τώρα να κάνουν τις αυτοψίες. Αυτό που στο Μυλοπόταμο, μισό λεπτό, στο Μυλοπόταμο τι είδους ρύπανση, στο Ίνι, στο μικρό φράγμα, Κατσίγαρο. Κατσίγαρο, πρέπει να πάμε να το δούμε. Ναι. Πρέπει να πάμε να το δούμε. Στον υδροφόρο ορίζοντα πέφτει άρδευση, ίδρευση, δεν ξέρω κι εγώ τι, στο Μυλοπόταμο, τι. Μας είπαν, θα συμμεταφέρω αυτό που μας ενημέρωσαν, ένας κατσιγαρόλακος ο οποίος ξεχυλίζει και πάει στον ποταμό. Πάμε λοιπόν τώρα να διαπιστώσουμε τι συμβαίνει, να πάρουμε τα δείγματά μας, να δούμε τι είναι, να δούμε πού προέρχεται και να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όπως και στο φράγμα του Ινίου, το μικρό φράγμα, έχει βρεθεί. Από ό,τι λέει ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ στην περιοχή, έχει βρεθεί κατσίγαρος, ερωτηματικό είναι, έχει μαυρίσει το φράγμα και πάνε και εκεί τα συνεργεία. Μάλιστα. Για να δούμε τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν σε εξέλιξη τρεις ελέγχοι σήμερα. Ναι, δεν είναι το θέμα να πάμε, θα πάμε. Οι υπηρεσίες πηγαίνουν, θα είμαστε εκεί, πηγαίνουμε προληπτικά, κατασταλτικά. Το θέμα δεν είναι να αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε. Θα πηγαίνουμε, βέβαια. Η δουλειά μας είναι, η υποχρέωσή μας είναι να προστατέψουμε το περιβάλλον. Νομίζω ότι πρέπει να απευθυνθώ στον καθένα από εμάς, στον καθένα πολίτη από εμάς, που προβαίνει σε τέτοιες ενέργειες, ότι με αυτόν τον τρόπο καταστρέφει το περιβάλλον που ζει και ο ίδιος. Η ζημιά που γίνεται και στο περιβάλλον και στις καλλιέργειες και στον υδροφόρο ορίζοντα είναι τεράστια. Υπάρχει τρόπος να το αντιμετωπίσουμε, να το προλάβουν. Υπάρχουν μέθοδοι να μην δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι να περιμένω μια βροχή να παρήξουν όποια απόβλητα, θεωρώντας ότι θα τα πάρει το νερό και θα τα πάει στη θάλασσα. Και εκεί που θα πάνε, ζημιά κάνουν. Και τα ψάρια θα ψοφήσουν και η βιοποικιλότητα καταστρέφεται. Και όλα, αυτά για να μην πάρουν μέτρα, είτε μεταφορά των αποβλήτων, γιατί κοστίζει το πράγμα, είτε για να έχουν δικούς τους, αν θέλετε, βιολογικούς, γιατί κοστίζει το πράγμα. Καταστρέφουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον για το χρήμα. Αυτό λέμε. Όπως το είπατε, ακριβώς είναι. Καταστρέφουμε το περιβάλλον και τον εαυτό μας
για να κερδίσουμε τι, ενώ μπορούμε να το αξιοποιήσουμε, αν θέλετε, με μικρά κόστη, πολύ μικρά κόστη, με μια σωστή διαχείριση, μια υπεύθυνη διαχείριση και να αποδώσει, ο καθήκαρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απότισμα στις ελιές. Υπάρχει τρόπος, εφαρμόζεται. Υπάρχουν άλλες μέθοδοι που μπορούν να το αξιοποιήσουν. Αλλά αυτό που δεν επιτρέπεται είναι να ρυπαίνουμε το περιβάλλον μας, το υδροφόρο ορίζοντα. Εμείς εδώ πιούμε το νερό μετά. Και τη θάλασσά μας. Και τους βιοτόπους μας. Δηλαδή επιτρέπονται σε ποτάμια και σε φράγματα. Ναι, που, να με συγχωρείτε, να το δω λίγο διαφορετικά και να το ρωτήσω, γιατί δεν το έχω παρακολουθήσει και να εσείς ενδεχόμενα να μου λύσετε την απορία. Για τις μέχρι σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει, ανθρώπους οι οποίοι, ιδιώτες, επαγγελματίες κλπ, οι οποίοι έχουν εντοπιστεί από τα παρελθόντα έτη να προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες, τι έχει κάνει η πολιτεία τους, έχει δώσει ακόμα το δικαίωμα να ενεργοποιούνται με αυτόν τον τρόπο? Κύριε Δουλγεράκη, έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα τεράστια. Όταν διαπιστώνεται και δεν συμμορφώνεται, διαπιστώνεται μια ρήπανση και δεν συμμορφώνεται, τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά και έχουν επιβληθεί. Έχουν επιβληθεί πραγματικά πολύ σοβαρά πρόστιμα. Λύθηκε όμως το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν έχει πράξει η πολιτεία κάποια χρήματα. Το πρόβλημα είναι να προλάβουμε να μην γίνει το κακό. Δεν έχει κανένα σκοπό να πάει να επιβάλλει πρόστιμα. Σας λέω, έχουν επιβληθεί πάρα πολύ σοβαρά πρόστιμα. Έχουν αναγκαστεί άνθρωποι να καταργήσουν τους κατσιγαρόλακους, να δημιουργήσουν άλλους σε σημεία που δεν βλάπτουν, να πάρουν άδεια. Όσοι δεν έχουν πάρει άδεια, έχουν επιβληθεί, αν θέλετε, ό,τι προβλέπετε, γιατί δεν έχουν πάρει άδεια, περιβαλλοντική άδεια δηλαδή, για τη διάθεση του κατσιγαρού. Γίνονται οι ενέργειες. Δεν είναι ο στόχος μας όμως αυτός να πάμε να πιάσουμε κάποιον, να τον τιμωρήσουμε. Άμα τον πιάσουμε και όταν γίνει καταγγελία, που ευτυχώς γίνονται καταγγελίες από τον κόσμο, και πρέπει να τους ευχαριστήσω γιατί αυτό είναι και η πηγή πληροφόρησης. Όταν γίνονται λοιπόν καταγγελίες, εμείς επιβάλλουμε τα πρόστιμα. Βεβαίως θα επιβάλλουμε. Και εγώ είπα ότι δεν μας τιμάει αυτό έτσι όπως το λέμε. Χιλιάδες ευρώ δηλαδή. Όχι ένα χάδι. Χιλιάδες ευρώ, και ο νόμος αυτό επιβάλλει. Λέει, ανάλογα με το μέγεθος της ρήπανσης, τι πρόστιμα επιβάλλεται. Ωραία, επιβάλλεται. Και εισπράττει το κράτος. Και μετά. Επειδή λοιπόν τα προβλήματα συνεχίζονται και μυαλό δεν έχουμε βάλει, θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί υπάρχουν τρεις έλεγχοι σε εξέλιξη στο Ναποσελέμι, στο Ίνι, στο Μικρό Φράγμα, όπως επίσης και στο Αμυλοπόταμο, στο Γεροπόταμο πέφτει με... Βεβαίως, αυτή την πληροφορία είχαμε από ο Κατσίγαρος, μάλιστα. Πολίτη, βεβαίως. Έχει ειδοποιηθεί η υπηρεσία από το Ρέθυμνο. Για να πάμε όσο πιο σύντομα γίνεται. Για να ενημερωθεί και ο κόσμος, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, κύριε Ξυλούρη. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, με χαρά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.